με το πετρέλαιο θέρμανσης να συνεχίζει την ανωδική του πορεία κάνοντας δυναμική εκκίνηση, οι καταναλωτές προετοιμάζονται για το φετινό χειμώνα, καθώς φροντίζουν να προμηθευτούν την απαραίτητη ποσότητα για αυτούς προκειμένου να ζεσταθούν. Τιμές, όπως όλοι ακούμε εδώ και πολύ καιρό, έχουν ανέβει, είναι αυξημένες. Είμαστε στο 1,12 περίπου τιμή εκκίνησης και συνεχίζεται η άνοδος. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Η ζήτηση είναι αυξημένη, η αλήθεια είναι, παρά την τιμή, γιατί λόγω καιρού φανταζόμαστε. Έχει αρκετό κρύο, δεν προμηθεύτηκαν πέρυσι, οπότε έχουμε ξεκινήσει καλά. Είναι αυξημένη δηλαδή. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια πρατηρίου καυσίμων Παναγιώτα Μέλιου, οι καταναλωτές στηρίζονται στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και για το λόγο αυτό η κίνηση είναι ναι μεν αυξημένη, με τους καταναλωτές όμως να το προμηθεύονται σε μειωμένες ποσότητες, ελπίζοντας ότι οι τιμές θα πέσουν. Τώρα το θετικό είναι ότι η επιδότηση βοηθάει λίγο στις τιμές για να παρηγορήσουμε και τον κόσμο. Η επιδότηση έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, οπότε πιστεύουμε θα ξεκινήσει γύρω στα 300 ευρώ για τον ομό μας, γιατί είναι διαφορετική για κάθε περιοχή. Οπότε θα βοηθήσει λίγο τον κόσμο. Ο κόσμος προμηθεύεται αρκετό για ένα μήνα, ας πούμε, ή παίρνει λίγο-λίγο ίσα για την ανάγκη. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς παίρνει λίγο-λίγο για να εξυπηρετηθεί, γιατί η τιμή περιμένει μήπως και η τιμή μειωθεί, πέσει. Οπότε ας είμαστε αισιόδοξοι κιόλας ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές, παρόλο που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.